αυτής βγήκε στη στεριά για περιπολία. Μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περιπολία. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή μας Δευτέρα. Και θέλω το πιο ζεστό σας χαμογελάκι να βγει μέσα από τα χυλάκια σας, γιατί σας τραβάω το ενδιαφέρον για να ξεκινήσουμε και να κρατάμε το ενδιαφέρον σας. Και θα σας ξεκινήσω με την Αλεξάνδρα Ανδρέου. Καλημέρα, Άρια. Καλώς ήρθες και στο πρωινό χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα και στους τηλεθεατές. Χαίρομαι να βρεθώ και σήμερα εδώ μαζί σου και φέτος πάλι. Και μου είσαι και Άρτεμις. Ναι. Μα δείτε εδώ, να δουν τι λέει. Πόπο πανέμορφη. Ευχαριστώ πολύ, Άρια μου. Θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό. Ναι. Πρόκειται για το διαγωνισμό ομορφιάς, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ωραία. Αρχαιοελληνικό διαγωνισμό ομορφιάς φέτος, του 2022. Ωραία. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου και επίσης σκηνοθεσία, διοργάνωση και όλα είναι του κυρίου Ντάτσο Βασίλης. Και εγώ βοήθησα πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση. Τα booking, δηλαδή τα δικά μου, με τα παιδιά μου, τα κορίτσια, το τα μοντέλα. Το είδα, ήσασταν εκεί πολλά παιδιά. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδιά. Πολλά κορίτσια, πολλοί κόσμος, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Γιατί δεν οργανώνονται συνέχεια τέτοιου είδους event με αρχαία Ελλάδα, σαν αυτό δηλαδή, που να έχει σχέση με ομορφιά. Ευχαριστούμε, ναι, όπως τα είπα, είναι για πρώτη φορά και ελπίζω να τα... Άλλωστε τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και θα το συνεχίσουμε και του χρόνου και θα έχουμε συνέχεια. Και βέβαια θα βλέπετε κάποιες εικόνες από όλη τη διοργάνωση που έχουμε κάνει. Έχουν τρέξει πάρα πολλά παιδιά. Ναι, βλέπουμε εδώ. Ναι. Και είχαμε και πολύ μεγάλη επιτροπή. Ήτανε διάφοροι επιχειρηματικό κόσμο. Ναι. Επίσης... Επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες κόσμο. Επίσης ήταν και ο κύριος Γιώργος Πάπας, που τον γνωρίζουμε όλοι. Εννοείται, καλέ, τον έχουμε εδώ πέρα και τον έχουμε μετά να μας δώσει μηνύματα αγάπης, πίστεψέ με. Αμέ. Και βέβαια ήταν μια διαφορετική βραδιά και ήταν σε ένα πολύ διαφορετικό μέρος. Περιβάλλον και μέρος, ναι, στο ξενοδοχείο Ποσειδόνιο. Α, ωραία. Που έχει το αρχαίο λίγο εκεί πέρα το περιβάλλον, ναι. Επίσης μόνο έχουν ακόμα και ένα θεατράκι πάρα πολύ ωραίο, μήπως του χρόνου. Θα τους προτείνω, εφόσον θα είναι στον ίδιο χώρο, να κάνουμε το διαγωνισμό αυτό κοντά στο θέατρο, γιατί έχουν ένα μικρό αρχαιοελληνικό θέατρο. Οπότε θα ταιριάζει και καλύτερα. Βεβαίως, ακόμα περισσότερο. Ναι. Ναι. Πάντως, μπράβο και στα παιδιά. Δείτε εδώ, είναι πολλά τα κορίτσια. Οι εικόνες μιλάνε από μόνα τους, την επιτυχία μας, ελπίζω. Μας τιμάει. Ότι θα σας αρέσουν. Εννοείται. Μας τιμάει να στηρίζουμε την Ελλάδα μας και την ιστορία της. Και μπράβο του κυρίου Ντάτσου, του Βασίλη, ότι είχε αυτή την ωραία ιδέα που δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος. Έτσι, η σκηνοθεσία, η διοργάνωση, όλα. Έχουμε δουλέψει σε αυτό το διαγωνισμό πολλά χρόνια. Δηλαδή, το λέμε πριν από 2 χρόνια, από τότε που ήταν η πανδημία και προσπαθούσαμε. Συν τις πιέτες, συν τα όλα αυτά τα ρούχα που είναι... Όλα σκηνοθεσία του ίδιου, τα είχε ράψει, τα είχε φτιάξει, τα είχε σκεφτεί, ή ακόμα η μουσική, τα πάντα. Και τώρα το κάνατε και σε πράξη. Και το κάναμε και σε πράξη και είχαμε τους παρουσιαστές, όπως βλέπετε, τον κύριο Κώστα Βενετσάνο και την Τζέφη Ζαχαροπούλου, μια ιδιαίτερη ομορφιά επίσης και εκείνη, ελληνική ομορφιά, και τη βλέπουμε σε διάφορα άλλα κανάλια παρουσιάστρια. Επίσης, ο ίδιος, σε κάθε κορίτσι που είχε συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό, μας έχει κάνει δώρο αυτή η πιέτα που είναι χειροποίητη και τη φορούσαμε, να μας δώσει και εδώ. Που τη φορούσαμε πάντα. Θα πάρεις μία να τη φέρεις. Λοιπόν, θα πάρω μία να σου φέρω, ορίστε, έτσι όπως ήμασταν. Αχ, καλά, είναι ωραίο.
στο βιντεάκι που βλέπατε με τα φωτάκια μας. Τι ωραία μωρέ Αλεξάνδρα που είσαι. Πολύ, πραγματικά είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ επίσης Άρια, είσαι πάρα πολύ όμορφη και πάντα μια ιδιαίτερη παρουσία. Και μας αγκαλιάζει και μας φροντίζεις. Εννοείται. Επίσης και έχουμε ακόμα και την τσάντα. Και την τσάντα. Ωραία. Που τη φορούσαμε, που είναι επίσης χειροποίητη. Πολύ ωραία. Και τα έχουν όλα τα παιδιά του διαγωνισμού. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε μηνύματα αγάπης από τον κύριο Γιώργο Μπάπα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα μετά από ένα σύντομο τόσο δά διαφημιστικό διάλειμμα. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Κύβος Θέσπια Winery, Λεωφόρος Αθηνών 75 Αθήνα. Μοναδικές επιλογές για δώρα από εκλεκτές ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα. Παλαιωμένα αποστάγματα, υνοπνευματώδη ποτά και λικέρ που θα προσφέρουν χαρά και απόλαυση στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κύβος Θεσπία Winery. Από το 1998 ευγενικά και φροντισμένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαμογελάτε, να είστε ευτυχισμένοι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, καλωσορίζω κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πάπα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από τα πολύ γνωστά γραφεία, φυσικά, Γιώργος Πάπας, που υπάρχουν εκτός από το Κολωνάκι και σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία. Βεβαίως, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Παντού υπάρχουμε γιατί έχουμε παντρέψει κόσμο και αυτοί μας συστήνουν. Βέβαια, αφού φεύγουμε, άσε λίγο να πω για το προηγούμενο θέμα, το οποίο ήταν εντυπωσιακό, ναι. Και το οποίο αυτά τα καλλιστεία, τα αρχαιοελληνικά, προάγουν πολιτισμό. Διότι στο εξωτερικό, το οποίο θα σταλεί το απόσπασμα, μαθαίνουν πολύ περισσότερα. Ήδη ξέρουν βέβαια τα πάντα, ναι. Αλλά και το ότι γίνεται ένας αρχαιοελληνικός διαγωνισμός είναι κάτι το οποίο είναι ασυνείδητο, είναι ο πρώτος, και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και να πω επίσης, το είπε και η Αλεξάνδρα και η Άρια, ότι εμείς που ήμασταν στην Επιτροπή ήταν άλλοι φίλοι οι οποίοι ήταν πολύ διακεκριμένοι, μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι πιάσανε την ιδέα αυτή. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε γιατί εδώ ο χρόνος ναι. είναι χρήμα και ναι. περνάει γρήγορα. Με αγγελίες που έχετε, με πολύ. Ωραία, θέλεις να μας πεις κάποιες αγγελίες, να ακούσουμε. Εγώ έχω μία φίλη του γραφείου σας. Ωραία. Είναι μεγαλομέτοχος ναυτιλιακής εταιρείας. Είναι 35 χρονών, διαμένει στην Εκάλη, είναι γόνος εφηβολιστικής οικογένειας, είναι απόφοιτη Αμερικάνικου Πανεπιστημίου, είναι ψηλή, 1,75, 62 κιλά, καστανόξανθη με γαλάζια μάτια, αριστοκρατική, φινετσάτη. Είναι πολύ δυναμική, με ανθρωπιστική δράση και πηγαία ευγένεια. Έχει αγαπημένες συνήθειες στην εστιοπλοεία, το τένις και τα ταξίδια. Το εισόδημά της είναι 30.000 μηνιαίως, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και επιθυμεί σύντροφο ζωής, δραστήριο, με αίσθηση του χιούμορ και να είναι έως 55 ετών. Το οικονομικό δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά να μην είναι πολύ μακριά, ναι. να μην απέχει πολύ μακριά από τις... Είναι μια υγείας. Από τις elegant, να το πω, περιπτώσεις μελών ναι. του γραφείου μας. Τα περισσότερα άτομα, σαν τη νέα αυτή κοπέλα, η οποία συγκεντρώνει όλα τα προσόντα, ναι.
και από εμφάνιση και από οικογενειακό έτσι περιβάλλον και τα πάντα. Και ενδιαφέρεται, όπως πολύ σωστά είπες, να βρει έναν αξιόλογο άνθρωπο, ένα καλό καρδό άνθρωπο, καλλιεργημένο, και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει την οικογένειά της. Όλα τα άλλα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν. Ακριβώς. Θέλετε να συνεχίσετε ή να συνεχίσω εγώ? Ναι, εγώ τώρα να πω, Φόφη μου, για έναν φίλο, ο οποίος είναι επίσης έτσι γνωστός επιχειρηματίας, είναι 42 ετών. Βέβαια, αυτός είναι πολύ μικρότερο το εισόδημά του. Οι φίλοι μας είναι από οικογένεια εφοπλιστική. Ο φίλος μας, σαν επιχειρηματίας, έχει ιδιαίτερη αγάπη στα ταξίδια και στην καλή ζωή. Ζητάει να γνωρίσει μία φίλη, η οποία να έχουν ανάλογα ενδιαφέροντα, να είναι και αυτή δραστήρια. Και βέβαια, επειδή η επιχείρησή του βρίσκεται στην Αθήνα, να μείνουν στην Αθήνα. Μόλις γνωριστούν δηλαδή και προχωρήσουν και όλα πάνε καλά, να παραμείνουν στην Αθήνα. Ο κωδικός είναι 99319. Λέω για τους κωδικούς, διότι μπαίνοντας στο site www.papas.gr, εάν οι φίλοι και οι φίλες που μας παρακολουθούν γράψουν τον κωδικό και μας το πουν, αμέσως εμείς χτυπάμε στο κομπιούτερ και καταλαβαίνουμε, βγάζουμε την, και μπορούμε να πούμε ότι βγάζει 5.000 ευρώ το μήνα, παραδείγματος χάρη. Έχουμε ένα πλήρες βιογραφικό βάση του κωδικού, ενώ αν μας πούνε συγκεκριμένα, ξέρω, για αυτό το 42χρονο επιχειρηματία, έχουμε χιλιάδες τέτοιους. Οπότε είναι βασικό και ο κωδικός, και αν τους έχεις και εσύ, καλό δεν είναι τους να έχω, τους έχω. Δεν πειράζει. Εγώ τουλάχιστον όσους έχω θα τους λέω. Είναι ένας άλλος φίλος, ο οποίος είναι αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Αυτός ο φίλος μας μένει στην Πελοπόννησο. Να πούμε, Φόφη μου, ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή βρισκόμαστε στο Έψιλον της Πελοποννήσου 5 ώρα. Οι φίλοι δηλαδή που μας παρακολουθούν, 5 ώρα Σάββατο και Κυριακή, λέμε και τις αγγελίες μας εκεί και τα μέλη, και ο φίλος μας είδε από εκεί και απευθύνθηκε σε εμάς, και βέβαια δεν τον προβληματίζει. Το σπουδότερο απ' όλα είναι να βρει μια αξιόλογη κοπέλα και μπορεί να ζητήσει και μετάθεση. Αυτή τη στιγμή είναι στην Πελοπόννησο, αλλά μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Δεν έχει πρόβλημα. Να πούμε ότι στην Πελοπόννησο έχει μια πολύ σημαντική περιουσία από τα οποία αντλεί εισοδήματα. Mm-hmm. Εκτός, αγροτικά. Ναι. Αγροτικά. Κληρονομιά, να το πούμε. Μια κοπέλα εμφανίσιμη, ευχάριστη, κοινωνική. Θες να συνεχίσεις εσύ? Ναι. Έχω ένα χειρουργό οφθαλμίατρο. Είναι 50 ετών, είναι ψηλός, είναι 85 ύψος. Είναι γυμνασμένος, γοητευτικός, περιποιητικός, gentleman. Είναι διαζευμένος με μια κόρη που ζει και εργάζεται, η κόρη του, στο εξωτερικό. Είναι συλλέκτης έργων τέχνης. Αγαπά την κλασική μουσική και τις ποιοτικές παραστάσεις. Το εισόδημά του είναι 20.000 ευρώ μηνιαίως, και αυτό είναι λίγο ανεβασμένο, όπως περισσότερους που έχετε στο γραφείο σας, ναι, να τα λέμε και αυτά. Έχει διόκτητο πολυτελές ιατρείο στο Κολωνάκι. Έχει εξοχικό στη Μύκονο και επιθυμεί σύντροφο ζωής, ευπαρουσίαστη, μορφωμένη και πολύ κοινωνική. Πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσω εγώ έτσι με έναν άλλον φίλο, ο οποίος αυτός έχει αλυσίδα καταστημάτων, γνωστών καταστημάτων. Mm-hmm. 56 ετών είναι. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό. Ένα πολύ ψηλό μηνιαίο εισόδημα. Τα μαγαζιά, τα περισσότερα μαγαζιά, να πούμε, Φόφη, είναι πολύ σημαντικό αυτό στη σημερινή εποχή, είναι τα αγοράζει. Δηλαδή τα καταστήματα τα οποία έχει, πρώτα κοιτάει να τα αγοράσει και βέβαια μετά να τα επανδρώσει με προϊόντα. Πολύ σημαντικό. Εννοείται. Σημαίνει δηλαδή ότι έχει μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Να πούμε ότι τα παιδιά του, επειδή είχε κάνει ένα πρώτο γάμο, τέλος πάντων χώρισε, ο άνθρωπος είναι μεγάλα και ανεξάρτητα. Δεν έχει δηλαδή υποχρεώσεις. Τώρα θα ήθελε να γνωρίσει μια νέα φίλη, η οποία δεν τον προβληματίζει καθόλου η οικονομική κατάσταση, μια και αυτός, όπως σας προανέφερα, έχει πολύ ψηλό μηνιαίο εισόδημα. Απλώς αυτό που του αρέσει και είναι βασικό, και πάλι εδώ οι φίλες θα μας δούνε στο Έψιλον της Κρήτης, πάλι Σάββατο και Κυριακή 5 ώρα, εκεί μας είδε ο φίλος και απευθύνθηκε σε εμάς και λέει ότι αν του αρέσει πάρα πολύ να μένει στην Κρήτη. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί πέρα αισθάνεται πιο καλά. Ναι, δεν του αρέσει η Αθήνα. Mm. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Mm. Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, κατάλαβες, και
Η Κρήτη, όπως και να το κάνουμε, είναι φανταστικιά. Πανέμορφο νησί. Ωραία. Θα μας πείτε άλλη μία αγγελία, εσείς, και να κλείσουμε. Ωραία. Να πω για ένα νέο παλικάρι, μια και η πρότασή μας είναι στις νέες κοπέλες και στις απλές κοπέλες. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί το οποίο είναι ψυχτικός. Έτσι. Αλλά μην νομίζεις, ψυχτικός σημερινή εποχή πολύτιμος. Έτσι δεν είναι. Έχει ωραία εμφάνιση, ψηλός, πρόσχαρος. Του αρέσουν τα ταξίδια, η μουσική και το ψάρεμα. Ζητάει μια κοπέλα που μπορεί να είναι και συνομήλικη. Δεν τον προβληματίζει. Να πούμε ότι η ηλικία του είναι 37 ετών. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι ότι έχει την πελατεία του στη στερεά Ελλάδα. Ναι. Και θα ήθελε μια κοπέλα που θα τον ακολουθήσει ή θα είναι από τη στερεά Ελλάδα. Κάθε βράδυ στο Ε στερεάς Ελλάδος, στις 10 η ώρα, βλέπουμε την εκπομπή μας. Τον κύριο Πάπα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Να μας πάει πολύ καλά η εβδομάδα. Ωραία. Να έχετε πάρα πολλά τηλέφωνα. Και να παντρέψουμε πάρα πολλούς ακόμα. Θα μας βοηθήσεις εσύ και είμαι σίγουρος. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στις διαφημίσεις. Have you ever wandered further into your wildest dreams? Where you're flying higher, do what you desire. Where you can stay in love with your heart, and we'll meet one more time, and we will be together. Where you can fall in love, oh. Where you can fall in love, oh. Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Διάλειμμα και πάμε να συνεχίσουμε με την Μαρία Δημοπούλου. Γεια σας. Καλημέρα. Τι κάνεις, Άρια? Πω, πω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά. Αλλά δεν έχω παράπονο για σας, κορίτσια μου. Μου έρχεστε λαμπερές. Σαν νύφη σήμερα. Μα έτσι σας θέλω. Νύφες, ελεύθερες. Είσαστε νύφες, είσαστε. Τι είσαστε? Και εγώ το ίδιο. Να μην ξεφεύγω εγώ. Λοιπόν, για πες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις εγκυμοσύνες και τις γεννήσεις που έχουμε στο 2022 μέσα. Μαζεμένες, θα έλεγα. Ναι. Γιατί εκεί που είναι έγκυες γεννάνε ξαφνικά, οπότε τα βάλαμε μαζί. Λοιπόν, πρώτη έχουμε την Ρόζι Χάμιγκτον, που τα έχει με τον Jason Statham, το κακό του Hollywood. Ξέρεις, τον άγριο που κάνει έτσι, τον είδαμε και στην Ελλάδα πέρσι που γύριζε την ταινία με τον Σβάτζενέκερ όλους μαζεμένους εκεί πέρα. Ωραία. Γέννησε το δεύτερο της παιδί, έχει άλλο ένα παιδί 4 χρονών μαζί σωματάκι, του. Σωματάκι όμως, Είδες, κοίτα. Και κορίτσι γέννησε να πούμε και το ονόμασε Ιζαμπέλα, πώς φαίνεται το όνομα, εμένα μου αρέσει. Και εμένα. Ωραίο, Ναι. Ο Τζέισον αρέσει σε πολλές γυναίκες, αλλά τον κατάφερε εδώ η Ρόζι. Καπάτσα μας. Αλλά είναι και κουκλάρα, μοντέλο της Victoria's Secret. Την έχουμε δει και στο Transformers. Μετά τη Megan Fox, η επόμενη είναι η Ρόζι και εντυπωσίασε κι αυτή. Να δούμε την επόμενη. Έχουμε την Jennifer Lawrence.
με τον Κουκ Μαρόνεϊ. Γέννησε το πρώτο της παιδί, έχει γεννήσει. Τώρα απλά βλέπουμε φωτογραφία, αυτή είναι εγκυμοσύνη, γιατί ναι. Δεν έχει βάλει, ναι. Δεν έχει ανεβάσει με το παιδί τους. Η Τζένιφερ Λόρες, να πούμε, ήταν η ηθοποιός στο Hunger Games. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, πολύ ωραία. Έχουν βγει και 2 και 3. Και να πούμε ότι έχει κάνει και μια περίεργη δήλωση συγκεκριμένη. Ότι δεν της αρέσει το σεξ, γιατί φοβάται το αντρικό μόριο. Αλήθεια τώρα. Ναι. Δεν γίνεται να το φοβάται, ρε παιδί μου, πώς και έκα... ναι, αυτό λέω κι εγώ. Τι πώς έκανε το παιδί. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν το φοβήθηκε, αλλά μια χαρά. Ίσως το έκανε για να προκαλέσει κιόλας, δεν μια ξέρω. Χαρά. Αλλά τελικά βλέπουμε και έγκυος και γέννησε τελικά. Μπορεί και... να είχε μια άποψη πριν. Ίσως, ίσως. Μετά... ναι. Άλλαξε. Αυτά. Να πούμε και για την επόμενη, να δούμε την επόμενη. Λοιπόν, είναι η Λάουρα Νάργες που γέννησε πρόσφατα. Αυτά, έβαλε φωτογραφία εδώ με το μωράκι της, να του ζήσουν, να του ζήσει. Να του ζήσει, παιδιά. Να δούμε και την επόμενη. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι έγκυος, το μάθαμε πρόσφατα. Τι γλυκό πρόσωπο που έχει αυτή η κοπέλα. Κούκλα είναι. Εγώ την είχα προσέξει από τότε που ήταν στη Μενεγάκη έτσι και έκανε μακιγιάς και τα λοιπά. Είχα πει τι ωραία κοπέλα είναι αυτή, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Την είδαμε σε έξοδο, περιμένει παιδί με τον Βασίλη Σταθοκοστόπουλο, το πρώτο τους παιδί. Και να πούμε είναι πολύ ευτυχισμένη, φαίνεται, γελάει. Τη συμπαθώ πολύ, ναι, έτσι έχει μια μεσότητα, είναι γλυκιά κοπέλα, πανέμορφη. Αφού βρήκε το άλλο μισό, βέβαια, ταιριάξανε πάρα. Πάμε να βρούμε το άλλο μας μισό. Δεν βλέπω εμείς ταιριάξαν... να γαστρονόμαστε. Για να δούμε κι εμείς τι θα γίνει. Εμάς δεν μας έχει κάτι. Ταιριάξανε πάντως πάρα πολύ. Πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Μας βάζουν και φωτογραφίες από διακοπές που πάνε και όλα. Βλέπουμε, πολύ ενημερώνουν το Instagram. Ναι. Ένα πολύ λαμπερό ζευγάρι. Να δούμε και τη Μέρη Συνατσάκη που περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Ιαν Στρατή. Είναι έγκυος, βλέπεις εδώ πέρα. Ανέβασε και τη φωτογραφία να το αποδεικνύει, να τη δούμε στις διακοπούλες της. Μήπως πολύ ήταν... ωραία κοπέλα κι αυτή. Οι μήνες λίγο περίεργοι και πιάσανε μαζεμένα. Ναι, όντως βλέπεις. Έχουμε πάρα πολλά ευχάριστα. Εν τω μεταξύ, δήλωσε ο Μαυρίκιος με την Λάιρα ότι θα αναμείνουν, γιατί πέσανε λέει πολλές από τις σούπες. Ναι, να μην τους κλέψουν έτσι το. Φως της δημοσιότητας, κατάλαβες, να είναι να σκάσει η βόμβα. Αυτό, ναι, μην είναι όλοι μαζί, πέσουν μαζί και δεν γίνει έτσι μεγάλη είδηση, γιατί τους βλέπουμε όλους. Αλλά εμείς χαιρόμαστε. Είναι ευχάριστο. Για να πω, και να... με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ με το Survivor, τώρα που είναι με την κοπέλα, την ναι, ναι. Ξένη που βάλανε... Για να δούμε και την επόμενη, η Ιωάννα Τούνη, δεν θα την άφηνα. Με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, πολύ ωραίο ζευγάρι κι αυτό. Μας έδειξε με αυτή τη φωτογραφία ότι είναι έγκυος πρώτη φορά. Και τώρα τη βλέπουμε έτσι με φουσκωμένη την κυλίτσα και περιμένουμε να δούμε και εκεί τη συνέχεια, να βλέπουμε έτσι την εξέλιξη. Μαρία, και να τους ευχηθούμε με το καλό. Έτσι, με το καλό. Είναι να μην μας πιάσει η μητρότητα. Άμα μας πιάσει η μητρότητα... Δεν κρατιόμαστε. Και έχουμε πέσει και στο κατάλληλο άτομο, που να ταιριάζουμε βέβαια με αυτό το άτομο. Σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης, να ταιριάζεις με κάποιον και να πεις ότι «Αχ, εδώ είμαστε, πάμε και παρακάτω». Πρέπει να είναι και αμοιβαία. Σίγουρα. Και εκεί μετά δεν χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ. Όταν σου κάνει το κλικ, μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα, γίνονται από μόνα τους. Το ένα φαίνεται άλλο. Αρκεί να έχουμε πετύχει τη σωστή επιλογή. Αυτό, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Αυτό φοβάμαι. Τη σωστή επιλογή, ξέρεις. Ναι, πρέπει να πετύχουμε σε αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο κορίτσι μου, τη Λίλη Παναγούλια. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους. Τι ζεύρα είσαι εσύ. Είδε σήμερα, είπα να το παίξω λίγο άγρια. Καλά το έκανες. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Πάπα που έκανε κάτι πολύ ωραίο από ξινιά και κάτι τέτοια. Ναι, τι. Ωστόσο όμως, πρόσεξε να σήμερα τους έχει πιάσει κάτι για γάμους, για προξενιά, ναι, για αγάπες. Θα μιλήσω για κάτι διαφορετικό, για αυτούς που δεν θέλουν να παντρευτούν. Γιατί υπάρχει και μια κατηγορία, θα πιάσουμε πρώτα τους άντρες. Σήμερα θα πιάσουμε τους άντρες, που είναι κατά του γάμου. Για πες.
Γιατί όμως είναι κατά του γάμου, γιατί αυτή η κατηγορία χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες. Δηλαδή, είναι αυτή που είναι εκπεπιθύσεως κατά του γάμου και σου λέει εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, απλά πράγματα. Ναι, που ξέρουν τι θέλουν και σου λένε εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω, ναι, δεν θέλω, ναι. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να κάνω οικογένεια, δεν θέλω να κάνω παιδιά, θέλω να είμαι ελεύθερο πουλί, ρε παιδί μου, να γυρίζω από τουλάχιστον είναι εξηγημένος. Σωστά. Αυτή λοιπόν η κατηγορία είναι όπως είπες και εσύ, που είναι εξηγημένη. Σου λέει δεν θέλω, βλέπεις έναν άνθρωπο νορμάλ, δεν λες ότι πώς είναι αυτός έτσι, τι είναι αυτό που είπε, περίεργα πράγματα κτλ. Και λες, οκ, κρίμα να μην θέλετε ένας τόσο νορμάλ άνθρωπος, αλλά είναι η επιλογή του. Η δεύτερη κατηγορία τώρα είναι οι άντρες που κατά βάθος έχουν λίγο το γνώθι σε αυτό, δηλαδή ξέρουν ότι είναι... Εντός εισαγωγικών, ότι μάλλον να το πω είναι ότι δεν στόχος... είναι ικανοί να γίνουν οικογενειάρχες. Δηλαδή, ναι, αλλά γιατί κρατάνε τη γυναίκα δίπλα και της λένε περίμενε, θα και την αφήνουν να μιλάει μόνη της. Σε αυτό συμφωνώ, γιατί το κάνουν πολύ. Ενώ κάποιοι άλλοι την κρατάνε για λίγο και βρίσκουν άλλοι μετά, ξέρεις. Είναι λίγο, υπάρχουν δύο κατηγορίες εκεί. Είναι που θα πέσεις, κορίτσια. Ακριβώς, είναι που θα πέσεις. Λοιπόν, αυτοί τώρα τι γίνεται, πώς θα τους καταλάβεις. Κάνουν κάτι περίεργα πράγματα, παλιμπεδίζουν, δηλαδή γυρίζουν στην παιδική τους ηλικία. Θα τους δεις να είναι κολλημένοι π.χ. σε ένα βιντεοπαιχνίδι. Θα τους δεις... Αυτό επηρεάζει το γάμο. Πολλές φορές ναι. Εγώ έχω ακούσει παιδιά από φίλες μου. Έχω ακούσει από φίλες μου και ας μην το παραδέχονται κάποια αγόρια ότι δεν τους αντέχω, κάθονται με ένα βιντεοπαιχνίδι συνέχεια και παίζουν και δεν δίνουν σημασία στη σχέση τους, ας πούμε. Πολλές φορές επηρεάζει, ναι. Θα τους δεις, ας πούμε, να ακυρώνουν το ραντεβού με μια κοπέλα γιατί η μαμά τους είπε ότι πρέπει να πάνε να πάρουν τη θεία που μένει στο διπλανό χωριό να τη φέρουν σπίτι, ας πούμε. Θα κάνουν πράγματα τα οποία συνήθως τα κάνουμε όταν είμαστε πιο μικροί. Ναι. Και εκεί θα πεις κάπου εντάξει, το παιδί αυτό είναι ακόμα σε μια ηλικία που δεν... Είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος, ακριβώς. Και δεν θα είναι για πολύ έτοιμος. Ναι, θα αργήσει να... Οπότε, θα αργήσει πολύ. Σιγά σιγά θα κρατιέσαι... Δεν, θέλει το χρόνο του. Παιδιά, ναι. Θα κρατιέσαι εκεί πέρα σε μία σχέση που δεν αξίζει να κρατιέσαι. Ακριβώς. Είναι απλά δεν πράγματα. Χάνετε το χρόνο σας, κορίτσια. Με αυτού σίγουρα. Και η τρίτη κατηγορία, ναι. Για να κλείσουμε. Χάνετε το χρόνο σας. Από εδώ. Εδώ είναι το κοντινό μου ή εδώ είναι το κοντινό μου. Πού είναι το κοντινό μου, το χάσα. Χάσιμο χρόνο κοινός. Η τρίτη κατηγορία, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κακοπέσει. Δηλαδή, έχουν περάσει άσχημα από κάποια ή κάποιες γυναίκες. Ναι. Το έχουν πάρει μέσα τους στραβά. Και γι' αυτό το λόγο σου λέει δεν θέλω, τελείωσε. Και φυσικά, εντάξει, αυτοί έχουν κάπου τα δίκια τους, αλλά τους στένε για όλα οι γυναίκες, ακόμα και γιατί ο καιρός δεν είναι καλός. Εκεί θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κακοπεράσει. Τυχαίνει κάποιες στιγμές και μπορεί να κάνουμε κάποια σχέση και να μην έχει αυτό που θέλουμε ή να αστοχούμε στα θέλω μας. Στα πραγματικά μας θέλουν, δηλαδή, άλλα περιμένουμε, άλλα μας έρχονται, απογοητευόμαστε και μετά το σκεφτόμαστε να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αφού φάγα το πρώτο χαστούκι. Κάπου εκεί επιβραδύνεται το όλο κόνσεπτ. Κανονικά δεν θα έπρεπε να προχωράμε, να δοκιμάζουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, διαφορετική προσωπικότητα, διαφορετικά τα θέλουν. Οπότε δεν σημαίνει ότι αν μας έτυχε μία ατυχία, ότι και το επόμενο μπορεί να είναι ατυχία. Ακόμη και ατυχία να είναι. Το παραεπόμενο μπορεί να μας κάτσει. Έτσι. Συμφωνώ, είναι έτσι. Είναι οι ζαριές που λένε. Δεν είναι όλοι, όπως το πες, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε τον κόσμο όλους στο ίδιο καζάνι. Σωστά. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στο επόμενό μας κορίτσι. Την Μάγδα Ντάλλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είσαι? Καλημέρα και σε σένα. Μια κούκλα. Για λοιπόν, πες. Πάμε να και σχολιάσουμε. Και με τα κυτρινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις τώρα, κίτρινο πράσινο είναι μία ζωγραφιά. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε ντυσίματα από διάσημους αυτή την εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, όλη την εβδομάδα είχαμε διάφορες εκδηλώσεις Fashion Week σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Ξεκινάμε εδώ από το Fashion Week στο Μιλάνο. Έχουμε εδώ την Paris Hilton,
όπου έκανε μία ανατρεπτική εμφάνιση, έκανε πασαρέλα για τον Νίκο Βερσάτσε. Έχουμε εδώ πέρα, πώς σου φαίνεται, σαν Μπάρμπι, έτσι. Εμένα μου αρέσουν τα ροζ, παιδιά. Γενικά μου αρέσουν τα χρώματα. Δυσκολεύομαι για να είμαι κάτι το οποίο να είναι έτσι ουδέτερο ή πολύ αυτό παρά είναι ροζ βέβαια, αλλά πιστεύω αυτό το girly style της πηγαίνει γάντι. Βρε εσύ, εδώ ζωγραφιά είμαστε. Δες ένα κίτρινο που φοράς εσύ, ένα πράσινο που φοράω εγώ και μου φαίνεται και πιο σκούρο το δικό της. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι μία κούκλα και της ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το στυλ, το κοριτσίστικο. Το γάντι βέβαια λίγο με χαλάει, αλλά έχει σαταριστεί έτσι πάρα πολύ ωραία. Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Για να περάσουμε στην επόμενη εμφάνιση. Έχουμε εδώ την Καμίλα Μωρόνε. Αυτή είναι η πρώην του Λεωνάρντο Ντικάπριο, αυτή την οποία χώρισε γιατί πέρασε τα 25 χρονών που λέγανε. Λοιπόν, και αυτή είναι από το Fashion Week. Αυτή πήγε να παρακολουθήσει κάποια show. Έχουμε λοιπόν εδώ το πάκι σιθρού, πολύ ωραίο σαν κορσέ. Εμένα μου αρέσει η χρυσή λεπτομέρεια που είχε εδώ στην Τιράντα. Να σου πω. Ναι. Βέβαια αυτά είναι γούστα. Εμένα ναι, προσωπικά. Ναι, ναι. Δεν μου κάνει. Το έχω ξαναδεί αυτό το σχέδιο σε κορσέ. Ο καθένας βέβαια έχει τα γούστα του, έτσι. Ναι, 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 σίγουρα. Εμένα δεν μου έχει κάνει το κλικ. Το συγκεκριμένο σχέδιο το έχω ξαναδεί και σε άλλα χρώματα και. Όχι τόσο πολύ. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου το μαλλί της, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι ατιμέλητο. Σαν να χταίνεις τον, ναι. Συγγνώμη. Δεν συμφωνούμε με αυτή την εμφάνιση, λοιπόν. Για να περάσουμε σε επόμενη. Έχουμε εδώ την Esther Espósito. Αυτή είναι ηθοποιός από τη σειρά Elite. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής, ειδικά στους άνδρες, γιατί έτσι έχει πάρα πολλές sexy φωτογραφίες και στο Instagram της. Το φόρεμα δεν σου θυμίζει λίγο την Ελίζα Μπεθελέτσι την προηγούμενη εβδομάδα που σχολιάζαμε το κόκκινο. Ωραίο. Και εδώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη Δεσποινής έχει κρατήσει τις ισορροπίες. Δηλαδή έχει το άνοιγμα εδώ να φαίνεται το μπούστο. Ναι. Παρ' όλα αυτά το μακιγιάζ είναι αρκετά λιτό και δεν είναι πολύ αποκαλυπτική. Έχει κρατήσει το μέτρο, θεωρώ. Και είναι και σεξι το χρώμα. Έτσι. Λοιπόν, για να περάσουμε σε επόμενη φωτογραφία, έχουμε εδώ την Ashley Graham. Είναι plus size μοντέλο. Mm-hmm. Κομψότατη θα έλεγα. Μου αρέσει πάρα πολύ και το κόκκινο κραγιόν. Με χαλάει η τσάντα. Ενώ είναι total black το look, ναι. Μου έβαλε την τσάντα την άσπρη. Συνεχίζουμε εδώ με Κιάρα Φεράνι. Λοιπόν, πολύ ντυμένη δεν είναι. Και αντίθεση, πράσινο περίμενα, πράσινο δεν μπορώ να δω, είναι πολύ μακριά. Μόβ είναι, είναι μόβ το κολάν. Πολύ παράξενο χρώμα βρε παιδί μου, δεν ξέρω. Και το σακάκι έτσι δερμάτινο, πολύ δέρμα, πολύ ύφασμα. Χειμερινή κολεξιόν. Ναι, εμένα με χαλάει κιόλας αν την έχουμε σε ένα κοντινό που έχω επιλέξει, που φαίνεται πάρα πολύ το ότι φοράει ψεύτικο μαλλί. Να το φοράς ρε παιδί μου, εγώ είμαι πολύ σύμφωνη, αλλά όταν φαίνεται ότι είναι ψεύτικο, λίγο με χαλάει. Μπορούσε να κάνει κάποιο άλλο χτένισμα. Ή αλλιώς να πάρει άλλη περούκα, μπορεί να είναι φθηνιάρικη. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας παρουσιάσω για αυτή την ημέρα από την εβδομάδα μόδας. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Πάμε να περάσουμε στον Δήμο Μιλωνά. Δήμο, με ακούς? Ναι, ναι. Έλα, κέντρο, ακούει, ακούει. Ξεκινάμε το δελτίο 3-2-1, πάμε. Ξεκινάμε, ναι, ακού, καζανάκι ακούω. Ποιος είναι στο μπάνιο? Δεν ξέρω, πες να βγει. Είμαστε στον αέρα, οκ. Okay. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι ειδήσεις των 8, των 10, των 12. Έχω λέγεται. Πες μου πού να φανταστώ που λέει και το τραγούδι ότι αυτή η πανδημία αντί να με χειροτερέψει θα με έκανε καλύτερο σαν άνθρωπο. Σαν σύζυγο, σαν μάστορα στο σπίτι. Ανεβάσαμε με τη γυναίκα μου το επίπεδο των συζητήσεων πάρα πολύ ψηλά. Συζητάγαμε ώρες αν τα σκυλιά στην Κίνα είναι σκιστομάτικα, αυτό που το πας. Εξομολογήθηκε ο ένας τον άλλον πώς νιώθουμε όταν κλάνουμε. Ιστορικές στιγμές. Τέλεια. Για να πλύνει τα πιάτα πήγα στο σούπερ μάρκετ και τις πήρα αφρόλουτρο, έτσι για να αλλάζουμε την καθημερινότητα. Κάνουμε καμιά αλλαγούλα να αισθανόμαστε καλύτεροι, εξελιγμένοι. Εκείνη κρέμασε, ξεδίπλωσε τεράστιο πανό στο μπαλκόνι και έγραψε τον τίτλο του καινούριου θεατρικού έργου που θα παίξει ο Φιλιππίδης στις φυλακές. Πέτρος Φιλιππίδης, Ντόλι Πάρτον. Εγώ χώρισα το σαλόνι με γυψοσανίδα και έριξα μέσα δύο τσοπανόσκυλα. Χρειάζεται να δείξεις καμιά φορά τι γίνεται. Αχ, αξιοποίησα το χρόνο μου στο lockdown. Εξελίχθηκα. Τα πλακάκια στο μπάνιο είναι 72. 68 είναι, Δήμο. Είναι 68 και 2 μισά που είναι στη γωνία.
Δελτίο ειδήσεων δεν έχω χάσει. Τα έμαθα όλα. Έμαθα ότι ο Αλαφούζος έδωσε λεφτά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και εκείνος δήλωσε, αν ήμουν ο Τσίπρας, δεν θα ήμουν ο Άδωνης. Έμαθα τι τράβηξε τη Σία Κοσιόνη στον Κώστα Παγογιάννη. Μία φράση την τράβηξε. Όλα θα πάνε καλά. Έμαθα ότι η Παγόνη δεν θα σταματήσει να βγαίνει στα κανάλια μέχρι να γίνουμε άγγελοι να βγάλουμε φτερά. Έμαθα ότι ο Σταμάτης Γονίδης απαγορεύεται να περάσει έξω το Μαξίνου. Και το Μαξίμου μπορώ να πω, γιατί έχει τη δυνατότητα να μετακινεί από μακριά αντικείμενα με τα χέρια του. Έμαθα ότι ο γνωστός σκηνογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός Μαυρίκιος Μαυρικίου, όταν έκανε για πρώτη φορά έρωτα με τη γυναίκα του, έκλαιγε 2 ώρες και τραγούδαγε «Είμαι ανάπηρος και έχω ανάγκη από την αγάπη σου». Πώς νιώσατε που κάνατε για πρώτη φορά έρωτα? Εγώ έβαλα τα κλάματα. Ένιωσα μια απίστευτη συγκίνηση και μια απίστευτη ολοκλήρωση που δεν την είχα ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου. Φορτίστηκες πολύ και εσύ συναισθηματικά, η Λάιρα? Εγώ πάντα από μικρή έψαχνα τον άνθρωπο της ζωής μου, τον άντρα της ζωής μου, τον πρίγκιπά μου, και θυμάμαι πολλές συζητήσεις με τον μπαμπά μου που του έλεγα πώς θα ξέρω τι είναι. Και μου λέει, αγάπη μου, θα το νιώσεις, η καρδιά σου θα στο πει. Και εκείνο το βράδυ και όλα τα βράδια και από την πρώτη στιγμή... Άσε μη σιγωρεί, να βλέπετε τηλεόραση να μαθαίνετε. Ειδήσεις να βλέπετε. Αντί να βλέπετε ειδήσεις, κοιτάτε πώς θα βρείτε καμιά δουλειά. Έσχος. Έχετε καταντήσει σε ένα φαμ. Ειδήσεις, ρε. Χατζη Νικολάου, Ευαγγελάτο, Σία Κοσιόνι, να τα μαθαίνετε όλα πώς τα μαθαίνω εγώ. Όλα τα συγκλονιστικά γεγονότα που καίνε τη χώρα. Όλα! Από το ποιος πρωταγωνιστής του Σασμού έχει κόρη που νικήτρια στο The Voice, μέχρι το ποια θέλει να παντρευτεί η Κατερίνα Καινούργιου. Συγγνώμη, παιδιά, θέλω να δείτε πόσο υπέροχη είναι η Κατερίνα. Της λέω, ζαλίζομαι με Κατερινάκη, και επειδή φτιάχνεις ωραίο φυσικό χυμό και μου στύψε πορτοκάλια τώρα και μου το διακόσμησε. Βέβαια. Δεν έχω... Σ' αγαπώ, ρε Κατερίνα. Λοιπόν. Θέλω να σε παντρευτώ. Θέλω να μένουμε μαζί. Δηλώσεις κορυφής. Άντρα να σε πιάνει το χέρι στο πεντικιούρ. Μα τώρα θες να παντρευτείς την Κατερίνα, λένε. Χυμούς θα μου έχει, θα μου κρατάει το χέρι στο πεντικιούρ. Ωραία. Θα σε έχω Βασίλισσα, θα μου χτενίσεις τα μαλλιά. Ορίστε, τι τσάπνο. Ελώνηθικά δεν γίνεται. Θα σε με παντέν. Τα δύο νεύρα ποιος θα τα ενώσει. Έλα εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Ποιος παπάς? Γιώργος Πάπας, πάμε! Όχι, δεν θέλω να τελειώσει η πανδημία. Εντάξει, πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου, πέθαναν φίλοι μου και όλοι θα πεθάνουμε. Άμα πεθάνεις όμως και δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι να το κάνεις? Εγώ με την πανδημία τουλάχιστον έμαθα ποιος είμαι, είμαι ικανός για όλα. Έκανα επαναπροσδιορισμό του εαυτού μου, έκανα γιόγκα, έκανα ντολμάδες αυγολέμονο, έκανα παιδιά, 2 αγόρια, τον Αλέξη και τον Κούλη. Τους έδωσα τα ονόματα των 2 μεγαλύτερων ηγετών που έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα ever and ever, forever and ever, forever. Forever. Πρωθυπουργάρες, πρωθυπουργαργάρες. Ειδικά ο Μητσοτάκης. Τέλειωσε Χάρβαρτ, άριστος. Και το λέει, δεν κολώνει. Εμείς είμαστε κυβέρνηση αρίστων. Δεν είμαστε κυβέρνηση τουρλού. Και συνεχίζει. Τη νουδού του το χαβά. 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 Αγιαγιά, αγιαγιαγιαγιά, αγιαγιά, άντεγιά! Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν... Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας, το δελτίο μας, όπως θέλετε πέστε το, αυτό το καταπληκτικό θέμα έχει τελειώσει, γιατί λέγεται «Εδώ ο κόσμος καίγεται». Αυτό είναι το θέμα. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και στους χορηγούς μου, στο χορηγό μας το Δελτίο Καιρού που έκανε τα γυρίσματα, όσον αφορά και ο ίδιος κάνει γυρίσματα, τις γυψοσανίδες Κώστας Ελένης, το σουβλατζίδικο γύρω-γύρω όλοι, το Λάκη Λαζόπουλο που απέχει από την τηλεόραση, την μουσική ψαροταβέρνα Κακαβιά με τους εκλεκτούς τραγουδιστές της, τον Τάκη Πετονιά, την Όλια Ροφού, τη Μάρο Βάρκα, την Άννα Δίχτη, τη Μία Μελάνη, τη Μάσα Τόνου και φυσικά τον υπέροχο Ιαπωνέζο μαέστρο. Χώνει τα πάντα.
Τηλέφωνο κρατήσεων, αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου. Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη, ο οποίος άλλαξε το επώνυμό του και από Τσιπούρας το έκανε Τσίπρας για να χωράει στη Μαρκίζα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Πάλι τώρα η σειρά Πάρτα να μην στα. Τέλος, η σειρά Πάρτα να μην στα χρωστά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, Φόφη μου, νιώθω πολύ μόνη. Σκέφτομαι να πάω κι εγώ στο Love Island. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θα μου το κάνεις αυτό. Τι εννοείς? Πού θα πας εκεί πέρα, εκεί γίνεται ανταλλαγή συντρόφων. Να μην το πω τίποτα άλλο και το πολλαϊκά και μου βάλουν μπιπ και ξανά μπιπ να πούμε. Βγαίνει η άλλη να πούει τρελή, όλες με τα extension. Εγώ τα άκοψα, Παναγία μου, είδα τρελάθηκα. Λέω θα ξεμαλιαστώ, ας κόψω το extension τουλάχιστον να μην ξεμαλιάζομαι. Τι ακριβώς? Μου βγαίνει η άλλη να πούμε και θέλει τον άντρα γορίλα. Πώς τον θέλει να κάνει έτσι, να είναι να πούμε του Ταρζάνο βοηθός που ήταν εκεί, τι ήταν που τον μεγάλωσε. Ή τον θέλει γορίλα. Σε τι δεν μας διευκρίνησε? Τριχωτό! Με τόσο! Με συγχωρείτε, τι είναι αυτά ρε παιδιά? Ο ένας συγκεντρώνεται με τον άλλον. Παίρνω εγώ εσένα. Μη τολμήσεις και μου ξαναπείς να πας εκεί πέρα σε αυτό το χάλι. Για να μου το λες εσύ κάτι ξέρεις. Έλεος! Λυπηθείτε μου τα ματάκια μου. Έχω και παιδί στην ηλικία τους. Δηλαδή φαντάσου ο γιος μου να μου πει ρε μάνα, θα πάω στο νησί. Δεν είναι να τον κουρέψω και ο Γουλή έχει κουρευτεί ο άτιμος από μόνο τον τραβάω από τα αυτιά, δεν ξέρω τι θα κάνω, τον κλείσω σε μοναστήρι. Πώς παίζεται αυτό το κρεβάτι, το κρεβάτι? Καλά το είπες, όλοι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι για μένα, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο και δεν το παραλέω. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι με ζευγάρια? Ναι, με ζευγάρια που ανταλλάσσονται. Δεν σ' αρέσει σήμερα ο Γιώργος, θα πας με τον Μπάμπη. Δεν σ' αρέσει ο Μπάμπης, θα πας με τον Μανώλη. Δεν του αρέσει του Μανώλη η Άρια, θα πάει με τη Πλάκα Μόφη. Κάνει. Όχι, δεν κάνω καμία πλάκα. Είναι όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι, ένας μεγάλος καναπές που κάθονται όλοι μαζί. Σε λίγο θα μας λένε ποιος πήδηξε καλύτερα από τον άλλον. Λυπηθείτε μας, ρε, ούτε κάτι άλλο που μου βάζετε όλα τα σκουπίδια και βλέπουμε. Λυπηθείτε μας. Άστο τώρα να πάει. Πάμε στο. Στο GNTM αυτό το βλέπεις? Πώς δεν το βλέπω, αφού γίνεται πανικός. Τελευταία έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Από τα παλιά δεδομένα και ακούω και παράπονα κιόλας από παλιές κοπέλες. Πιο χάλια γίνονται τα πράγματα όσο προχωράνε. Την άλλη που βγήκε και τους είπε και μονόλογο από την Ηλέκτρα να τους πείσει τους κριτές τέλος πάντων. Το είδα αυτό. Έγινε ντόρ στα social media. Θα τρελαθώ, δεν αντέχω. Αλίμονο να μην το βλέπαμε. Λοιπόν, αλίμονο. Η κοπέλα εδώ που με τους έπεισε να την περάσουνε, αλλά η συγκεκριμένη κοπέλα, κυρία, δεν ξέρω πώς να την πω, είχε πάει πριν μερικά χρόνια στην εκπομπή της Ανίτας και έψαχνε άντρα χορηγό με κότερο, παρακαλώ, να έχει λεφτά. Συγκεκριμένη. Βέβαια, γιατί δεν μπορεί να πάει παρατράγουδο. Πάει από το παρατράγουδο, μου πάνε να πούμε στους γκόμενους που θέλουν και λεφτά, μου πάνε μετά στο GNTM, κάπου θα τον πετύχετε ρε κορίτσια, κάντε λίγο υπομονή, κάπου θα σας κάσει ο καλός ο γαμπρός, δεν υπάρχει, περιμένετε. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θες να περάσουμε σε συνέντευξη που έχω κάνει με την Μπέση Αργυράκη και τον Πασχάλη. Πασχάλη, Τζορντανέλη, τον Πολυχρονιάδη, τον Γιώργο, ήταν πάρα πολύ. Τι βόσου. Θα τα δούμε αυτά κάθε μέρα, θα βλέπουμε και κάτι, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε όλα μαζί. Ναι, έγινε... θα δίνω εγώ στο πιάτο. Έτσι, θα περιμένετε. Λίγο, λίγο θα παίρνετε μία γεύση από εδώ από τη Φόφη μας. Έγινε μία πολύ ωραία συναυλία για τη μνήμη του Ρόμπερτ Βίλιαμς. Οπότε ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί, τον τιμήσανε. Ήτανε... πάρα πολύ συγκινημένη, να μην σου πω ότι όλοι κλαίγανε. Αυτός ο καημένος ο Κοριαλάς, ότι κλάμα έριξε, δεν μπορούσε να μας μιλήσει ούτε να μας δώσει συνέντευξη. Τον κατανοώ. Έτσι είναι αυτά. Μες στη ζωή είναι όλα. Και όταν αγαπάμε κάποιους ανθρώπους, μας βγαίνει πάρα πολύ έντονα αυτό. Καλύτερα να κλαίμε, να πενθούμε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην Πέση. Και ερχόμαστε πιο δυναμικά την επόμενη φορά. Είμαστε εδώ με τη μία και μοναδική Μπέση Αργυράκη. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή και μας μιλάτε. Σημαντική βραδιά για μας όλους τους καλλιτέχνες που ήρθαμε εδώ να ενώσουμε τις φωνές μας, να φτάσουν ψηλά εκεί έτσι, που ο Ρόμπερτ μας βλέπει και σας ακούει. Και μας ακούει και βλέπει ότι απόψε μέσα από τα τραγούδια του ζωντανεύει και είναι ανάμεσά μας και είναι σαν να είναι και αυτός εδώ και τραγουδάει μαζί μας. Θα ζει πάντα. Από τη στιγμή που το θυμόσαστε και τον έχετε στις καρδιές σας, πιστεύω θα ζει πάντα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να δίνουμε φόρο τιμή στους καλλιτέχνες και να συμπληρώσω να κάνουμε αφιερώματα και να μην γίνονται μόνο
μεταθάνατον να γίνονται αφιερώματα και εν ζωή και να δίνουν έμφαση στους καλλιτέχνες και εν ζωή. Γιατί ο Ρόμπερτ πιστεύω ότι σαν καλλιτέχνης δεν ήταν στα μέσα ενημέρωσης και δεν τον προτιμούσαν για την αξία του. Αδικήθηκε. Και αυτό είναι κρίμα, γι' αυτό προς γνώση και συμμόρφωση να δίνουμε έμφαση στις αξίες, στις πραγματικές αξίες. Ένας από αυτούς είναι και ο Ρόμπερτ. Και είμαι πολύ χαρούμενη που έστω και τώρα, εν πάση περιπτώσει, για να μην γίνω πικρόχολη μια τέτοια μέρα, γιατί ήρθαμε να τραγουδήσουμε, να χαρούμε όλοι μαζί, να νιώσουμε τον Ρόμπερτ, να νιώσουμε για άλλη μια φορά την αξία του στις καρδιές μας, σαν τραγουδιστή, αλλά και σαν μουσικοσυνθέτη πιο πολύ. Πόσα χρόνια είχατε γνωριμία με τον Ρόμπερτ? Εγώ από 15 χρονών, βάλτε τώρα, άσε να μην πούμε. Όχι, να μην πούμε, απλώς είναι πάρα πολλά τα χρόνια, όπως όλοι οι καλλιτέχνες που ήρθαν και το τιμήσανε σήμερα. Και ήταν όλοι βουρκωμένοι. Ήταν μια πολύ. Ναι, είναι τρομερό. Εγώ προσπάθησα να συγκρατηθώ, δεν τα κατάφερα σε κάποια φάση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα. Και αυτό μέσα στη ζωή είναι, έτσι. Λες και τα δάκρυά σου είναι μια λύτρωση για έναν άνθρωπο που αξίζει πολλά. Και λέω αξίζει γιατί είναι εδώ, όπως είπα και πριν, και δεν θα φύγει ποτέ. Όσο τους θυμόμαστε είναι εδώ όλοι. Ακριβώς. Έτσι είναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και θα σας απολαύσουμε το χειμώνα στην τηλεόραση. Ναι, την ωραία σας θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Θα έρθω κι εγώ εκεί και θα σας δω. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας θυμίσουμε αλίμονο. Σας περιμένουμε με αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Είδαμε τη συνέντευξη της Μπέση Αργυράκη και πάμε τώρα να απολαύσουμε τα ζώδια από τον Σταύρο Μιχαήλο. Δεν θα μπορούσα να μην σας φέρω κάποιον εδώ να λέμε καθημερινά τα ζώδια μας. Και πραγματικά έχω κοντά μου τον Σταύρο Μιχαήλο, επαγγελματία, ξέρει τι μας λέει και τον θέλουμε κοντά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία για την καινούργια σου εκπομπή. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, έτσι. Καλώς όρισες. Πιστεύω, εντάξει, στην αρχή πάντα είναι δύσκολη. Πάντα. Αν και έχω βγει πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση. Το ξέρω. Αλλά κάθε καινούριο είναι δύσκολο. Οπότε για σήμερα θα με συγχωρέσετε λιγάκι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ωραία. Της οικογένειας. πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, καλά. Έτοιμοι εγώ και οι τηλεθεατές μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, καταρχάς να πω καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, έτσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ζώδια με τους κρυούς, όπως συνηθίζεται. Να ξεκινάμε από εκεί. Σωστά. Λοιπόν, κρυαράκια μου και κρυαρίνες. Αυτή την εβδομάδα, αυτή όλη η εβδομάδα, όχι μόνο η σημερινή ημέρα, είναι δική σας. Αρκεί να είσαστε συνεπείς στα ραντεβού σας. Είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι για οικονομικούς, τράπεζες, εφορίες, ναι, είτε ακόμα και συναισθηματικά. Εάν όμως δεν είναι συνεπείς, τα χάσανε όλα. Ταύρι, προωθήστε τις ιδέες σας και τους στόχους σας. Μιλήστε ελεύθερα σε αυτούς που μπορεί να σας ακούν ή μπορεί να ενδιαφέρονται για τις δικές σας σκέψεις. Κάντε το. Και σε αυτό και στους Ταύρους είναι το ίδιο. Δηλαδή, είτε είναι επαγγελματικό ή αισθηματικό, πρέπει να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να συζητήσουμε. Και το μόνο σίγουρο, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα εισακουστούν. Okay, πάμε διδύμους. Αγαπητά μου διδυμάκια, σας έρχεται μια πολύ δύσκολη, αρκετά δύσκολη εβδομάδα και ξεκινάει από σήμερα. Θα ήθελα την προσοχή σας. Δεν θέλω γρήγορες αποφάσεις. Θέλω πριν ανοίξετε το στόμα σας, να βουτάτε τη γλώσσα σας στο μυαλό και μετά να μιλάτε. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα σε όλα τα επίπεδα. Ναι, σε όλα τα επίπεδα. Προσοχή λοιπόν. Καρκινάκια μου, άρια μου, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, μέσα από το επάγγελμα που κάνετε, το όποιο επάγγελμα κάνει ο καθένας, έτσι. Ναι.
θα βγουν κάποιες, μάλλον θα πάρετε κάποιες προσκλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν αυτές τις προσκλήσεις, συγγνώμη, να τις εκμεταλλευτείτε. Όπου και αν βρεθείτε, ξέρεις τι φυλάει, τι σας παραφυλάει. Τι μας παραφυλάει. Ένας μεγάλος έρωτας. Λες. Ναι. Λέτε και, να το και, δούμε αυτό τηλεθεατές. Και επαγγελματική καταξίωση. Λιονταράκια μου, δυστυχώς και για εσάς η εβδομάδα και ξεκινώντας από σήμερα Δευτέρα, αν δεν βάλετε το μυαλό σας στο κεφάλι σας, δεν σας βλέπω να προκόβετε πουθενά. Θέλω να ηρεμήσετε λιγάκι, να έχετε θετικές σκέψεις, βγάλετε την άρνηση από πάνω σας και προχωρήστε. Θέλετε στον επαγγελματικό τομέα, οικονομικό, συζυγικό, σεξουαλικό. Όλα. Παντού. Εντάξει. Όλα. Οι Παρθένοι περνάνε μια δύσκολη χρονιά, όντως. Και δύσκολη εβδομάδα και δύσκολη μέρα. Τι να κάνουμε. Μήπως θέλει πολύ σκέψη αλλάξει. Θα αλλάξει. Αυτό εξαρτάται από όλους μας. Και μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τους Παρθένους. Οι Παρθένοι νομίζουν ότι είναι η κορυφή, ότι όλα πρέπει να περνάνε από το χέρι τους, ότι οι ιδέες τους πρέπει να είναι και οι ιδέες άλλων. Υπάρχει ένας εγωισμός, θα έλεγα. Χαμηλώνουμε τόνους και περνάμε καλά. Ή κάπως καλύτερα. Σωστά. Ζυγή. Στον αέρα θα την έρθει λοιπόν η ηρεμία σας, αλλά μόνο για σήμερα. Όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, αλλά και τα συναισθηματικά. Σήμερα, θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ, δεν θέλω, ειδικά για τους ζυγούς, να βγάλουν ένταση. Χωρίς λόγο και αιτία. Εάν βγάλετε, αγαπητοί μου ζυγοί, ένταση, γεια σας. Όλα. Σκορπιός, είμαι αυστηρός λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Όχι καλέ. Μα πρέπει να ακούνε οι τηλεθεατές για να... Τις αλήθειες. Έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε στους φίλους μας τους Σκορπιούς. Εντάξει, πρώτη προτεραιότητα των Σκορπιών είναι ο εαυτούλης τους, δεν είναι? Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κινηθείτε λίγο πιο χαλαρά, χαμηλώστε λιγάκι τους τόνους, ειδικά σήμερα Δευτέρα. Αν θέλετε να περάσετε καλά στις σχέσεις σας, αν θέλετε να βρείτε κάτι καινούριο, χαμηλώνουμε τόνους και δεν είσαστε μόνο εσείς. Υπάρχουν και οι άλλοι. Τοξότες. Τα τοξοτάκια μας. Εδώ. Γι' αυτό το πέταξα έτσι. Έτσι, έτσι. Έντονα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου τοξότες, τοξοτίνες, σήμερα θα κληθείτε να βοηθήσετε την οικογένειά σας. Θα σας ζητηθεί κάποια οικονομική βοήθεια. Αν και εφόσον εμπιστεύεστε, κάντε το. Αλλιώς θα χαλάσετε ή τη συγγένεια ή τη φιλία. Τώρα, αισθηματικά, βάζετε στο μυαλό σας, όχι εγώ, όλοι οι υπόλοιποι, διάφορα, ότι με απατάει, ότι με κάνει, με δίνει κουραφέξολα. Δεν τρέχει τίποτα. Είσαστε άρχοντες. Λοιπόν, εγώ καιρι, σήμερα καλείστε να αντιμετωπίσετε διάφορες υποχρεώσεις στον επαγγελματικό σας τομέα. Είμαι σίγουρος πως θα τα βγάλετε πέρα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο σας ταλέντο. Τώρα, στον αισθηματικό τομέα, αποφύγετε να παίξετε το ρόλο του μάρτυρα, ό,τι και αν λέει αυτό. Σωστά. Υδροχός. Αγαπητοί μου υδροχόοι, σήμερα στρέφετε το ενδιαφέρον σας πού αλλού στην αισθηματική σας ζωή. Όσον αφορά, και θα το επιτύχετε, όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, τέλεια. Πάμε και στα ψαράκια γρήγορα. Οι ανακατατάξεις και οι δεσμεύσεις ζητούν τη δική σας προσαρμογή σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο μου. Σήμερα θα σας μιλήσω για την εταιρεία Αλέξανδρος Κλειδέρης, η οποία αυτή η εταιρεία είναι από το 2003. Δραστηριοποιείται στην χοντρική πώληση. Σε τι? Σε καφτάνια, σε ρούχο, σε καπέλα, αξεσουάρ, σε ασίμι και ατζάλι.
Πρέπει να σας πω ότι δίνει παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά. Και η έδρα της είναι Αγίου Μάρκου 15 στην Αθήνα. Το λέω γιατί εγώ τα έχω τιμήσει πολύ τα αξεσουάρ του Αλέξανδρου Κλειδέρη και πιστεύω ότι όταν θα δοκιμάσετε κι εσείς, είτε οι επιχειρηματίες, αν έχετε τα προϊόντα του στο μαγαζί του, θα δείτε ότι φεύγουν κατευθείαν. Το λέω επειδή το έχω δει και με τα μάτια μου. Έχω κοντά μου τη Μαρία Αθανασιάδου. Ασχολείσαι χρόνια με το τραγούδι και θέλουμε να σε γνωρίσουμε καλύτερα και εγώ προσωπικά, αλλά και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θέλω να μας πεις δύο λόγια. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, έχω έρθει από εκεί. Δουλεύω από πολύ μικρή, από αρκετά μικρή, από 18 χρονών. Πολύ μικρούλα. Ναι, πολύ μικρούλα. Προέκυψα και είμαι στην Αθήνα τα περισσότερα χρόνια. Κατάγομαι από μουσική οικογένεια, οπότε ήταν αναπόφευκτο να ασχοληθώ με αυτό. Και έχω κάνει πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Ο μπαμπάς σου, η μαμά σου... Ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, θείες... Παίζανε όργανα ή τραγουδούσαν? Όλα. Όλα μαζί? Όλα. Αλίμονο. Οπότε ήμουν πάντα στο φυσικό μου περιβάλλον. Τώρα αυτή την περίοδο βρίσκεσαι στο Λοκαστής που είναι φίλωνος 76 στον Πειραιά. Σωστά. Έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις για τη συνεργασία σου εκεί, για το κλίμα. Όποτε περνάω ξέρω ότι έχετε κόσμο. Γίνεται ένας πανικός γιατί έχετε ωραίο πρόγραμμα. Όπως βλέπεις και εσύ όταν περνάς, είμαστε μία παρέα που πραγματικά ο κόσμος... Δέσαμε, αυτό πραγματικά φαίνεται. Δέσαμε και με τον κόσμο, όχι μόνο μεταξύ μας, γιατί ο κόσμος είναι και λίγο σταθερός. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει τη δυνατότητα, όσο κρατάει ο καιρός, να είμαστε και μέσα και έξω. Δηλαδή, θα δεις και οι ανθρώπους να χορεύουν στον δρόμο, να πίνουν ποτό στον δρόμο, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και περιμένουμε όλους να έρθετε να μας δείτε. Η συνεργασία σου με τα παιδιά εκεί? Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και με την Αθηνά τη Μάλια, με τον Παναγιώτη τον Μπουραντώνη, η μουσική, όλοι καταπληκτικά παιδιά. Θα μας δεις να είμαστε και όλοι μαζί πάνω στη σκηνή. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και έχετε και guest εμφανίσεις στις... Έχουμε κάθε Κυριακή τη Σάσα Μπάστα, η οποία είναι άλλο πράγμα. Άλλο, εντελώς. Ναι. Όπου βρισκόμαστε και με τη Σάσα που και που επισκηνείς όλοι μαζί και είναι πολύ ωραία. Οπότε υπάρχει συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε μία δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά, όχι μόνο δηλαδή μόνο στο τραγούδι. Δεν τα λέμε αυτά όσους έχουμε τα πράγματα. Θέλω να μου πεις, σε reality με μουσική, θα σου άρεσε να εμφανιστείς? Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι που θα με ενδιέφερε και γι' αυτό δεν το έχω κάνει και τόσα χρόνια. Όσοι πηγαίνουν, καλά κάνουν και πηγαίνουν. Πολύ καλά κάνουν. Πώς φαίνονται τα reality μουσικής? Ας πούμε τώρα, έχει το Just of Us. Εντάξει, το Just έχει να κάνει με ανθρώπους αναγνωρίσιμους έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και οι τραγουδιστές, αλλά και οι άλλοι που δεν είναι τραγουδιστές, τους γνωρίζουμε όλους. Τα reality, τα άλλα, τα μουσικά reality, είναι άλλο πράγμα. Είναι με παιδιά που δεν γνωρίζουμε. Είναι διαφορετικά. Ναι. Και τα γνωρίζουμε όμως μέσα από το... Μετά. Τα γνωρίζουμε από τα μαθήματα που κάνουν, τις δραστηριότητες που τους έχουν. Φέτος δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι. Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Από εκείνη τη μεριά. Το Just είναι ωραίο γιατί βλέπεις... Και show. Ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπεις, εντάξει, και έμπειρους τραγουδιστές βέβαια, με ανθρώπους που δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να βγουν και να τραγουδήσουν. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό, διασκεδάζουμε εμείς που είμαστε σπίτι και το βλέπουμε. Ναι, περνάμε καλά. Και πιστεύω και αυτοί που συμμετέχουν στο Just of Us περνάνε καλά. Γιατί είναι, μπορεί να πάει και ο άπειρος, έχει τον έμπειρο δίπλα. Μπορεί να έχει όντως και καλή φωνή να βγει κάτι ωραίο, γιατί και ο άπειρος θα καθοδηγήσει ένα νέο άτομο. Αλλά υπάρχει και το, μπορεί να υπάρχει άτομο το οποίο να πάει έτσι. Για να περάσει καλά που λένε. Ναι. Για την εμπειρία. Ωραίο κι αυτό. Ναι, ωραίο κι αυτό. Δεν σε ρωτάω για τα άλλα reality που έχουν ξεφυτρώσει. Εντάξει. Love Island. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Άλλη φορά συζήτηση γι' αυτό.
Πες μου τώρα για τις συνεργασίες που έχεις κάνει τόσα χρόνια. Γιατί είσαι τόσα χρόνια στο τραγούδι. Ναι. Φαντάζομαι και άπειρες συνεργασίες. Έχω κάνει όντως πολλές συνεργασίες, πολύ ωραίες, με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Με ποιους? Δηλαδή, έχω δουλέψει και με την Πάουλα και με τον Βέρτη, με τον Σφαγιανάκη, με τον Πλούταρχο, με τον Δάντη, με την Μπέγκιζίνα, με την Κοκκίνου, με τον Κουρκούλη, με τον Μακρόπουλη, με πολλούς. Έχεις εμπειρία. Ναι, ήτανε, η κάθε συνεργασία ήταν μοναδική βέβαια. Κάποιο περιστατικό που σου μείνε από όλες αυτές, όχι όλες. Από τις συνεργασίες αυτές, λες. Ναι. Ήσουν ευχαριστημένη, δυσαρεστημένη. Ήμουν ευχαριστημένη πάντα, με όλους, πραγματικά. Έχουμε ζήσει μοναδικές εμπειρίες, δηλαδή με το Σφακενάκι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχουμε εμφανιστεί σε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμους, πούμε, σε στάδια μεγάλα. Μοναδικές εμπειρίες που ούτε στα όνειρά μας. Ναι. Αυτά δεν τυχαίνουν και κάθε μέρα, ξέρετε. Σίγουρα. Δεν τυχαίνουν. Κάποιο περιστατικό με θαυμαστεί. Με θαυμαστεί, έτσι ένα περιστατικό που λίγο με φόβησε, να σου πω την αλήθεια. Με ακολουθούσε από το μαγαζί με το αυτοκίνητο, ξέρεις τώρα ώρες περίεργες. Τον ήξερα φατσικά, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι με ακολουθεί. Όταν το κατάλαβα, ήμουν πολύ κοντά στο σπίτι μου, γιατί ήρθε ακριβώς δίπλα μου και με κοιτούσε έντονα με το αυτοκίνητο. Δεν σου μίλησε, δηλαδή απλά κοιτούσε. Ναι, ήμασταν με τα αυτοκίνητα. Συνεχίζω εγώ να στρίψω στο στενάκι που βρισκόταν το σπίτι μου και βλέπω ότι στρίβει και αυτός. Πάω να στρίψω σε άλλο στενάκι, στρίβει και αυτός. Δηλαδή δεν σταματούσε να με ακολουθεί. Αυτό που έκανα ήταν να τον οδηγήσω στο αστυνομικό τμήμα, να βάλω αλάρμ μπροστά και μετά δεν τον ξαναείδαμε. Ναι. Αυτό ξέρεις, σαν να μου έδινε ότι ήταν στόκερ, ο λεγόμενος στόκερ, αν έχεις ακουστά. Έχω ακουστά, ναι, δεν μου είχε ξανατύχει, να σου πω την αλήθεια, και ευτυχώς δεν ξαναέγινε. Καλό είναι αυτό. Ναι, ναι. Δεν θέλουμε τέτοια περιστατικά που θα πούμε. Εγώ βέβαια πήγα στην οδεία με την αστυνομία στο σπίτι, ξέρεις, γιατί κατέβηκα κάτω, δεν γινόταν να συνεχίσω μόνη μου, άφησα και το αυτοκίνητό μου. Λογικό είναι, προς το ούτω. Δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ναι. Και φαντάζομαι ήταν ξημερώματα, έτσι. Ήταν νύχτα, ούτε ξημερώματα δεν ήταν. Α, νύχτα, καλά, καλά. Ναι, ναι, νύχτα, νύχτα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Γενικά, εμείς οι γυναίκες που είμαστε πιο ευάλωτες στις νύχτες. Να τα λέμε και αυτά. Όχι, όλα να τα λέμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Εγώ από εκεί και ευχαριστώ. Πέρα τηλεθεατές. Ραντεβού αύριο το πρωί, ξέρετε, έτσι. 9 η ώρα το πρωί εδώ.